Για ένα τσουνάμι χρέους που θα καταπνίξει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιεί ο συγγραφέας του βιβλίου Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, επικαλούμενος στα πρωτοφανή επίπεδα δημοσίου χρέους της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρει μέσω του X, πρώην Twitter, το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών αυξάνεται κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ανά 100 ημέρες, με τους Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, με το συνολικό ποσό πλέον να ξεπερνά τα 35 τρισεκατομμύρια δολάρια. Συνέκρινε δε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια με 31.688 χρόνια σε δευτερόλεπτα, απεικονίζοντας την κλίμακα του προβλήματος. Η ταχεία αύξηση του χρέους εγείρει ανησυχίες για τη μελλοντική πορεία της αμερικανικής οικονομίας, όπως αναφέρει το bankingnews.gr. Ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκη πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και συμβουλεύει τους επενδυτές να μην βασίζονται μόνο στην ασφάλιση FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, και στις παραδοσιακές τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντίθετα, προτείνει ένα τρόπο προστασίας από το επικείμενο κράχ. Επένδυση σε χρυσό, ασίμι και bitcoin ως αντιστάθμισμα στην παγκόσμια κρίση, καθώς εκτιμώ ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αντέξουν την κατάρρευση των πλατινομισμάτων. Λίγες ημέρες πριν, στις 37, ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκη εξαπέλυσε κεραυνούς κατά της Κάμαλα Χάρις και του Τζο Μπάιντεν, επισημένοντας ότι δεν γνωρίζουν από χρήματα. Η άποψη αυτή ήρθε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο Fox Business, όταν παρουσιαστής Νέιλ Καβούτο ρώτησε τον Ρόμπερτ Κιγιοσάκη για το bitcoin. Ως σταθερός υποστηρικτής του κρυπτονομίσματος, ο Κιγιοσάκη τάχθηκε υπέρ της παρουσίας του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε συνέδριο για το bitcoin. Ο λόγος για τον οποίο χαίρομαι που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στο συνέδριο bitcoin είναι επειδή, όπως ξέρετε, είναι μια ιδιοφυΐα με τα χρήματα, ενώ ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις είναι ηλίθιοι με τα χρήματα, δήλωσε ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκη. Έτσι εννοώ, κανείς δεν έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά στην οικονομία από τον Μπάιντεν και την Κάμαλα. Ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκη αναγνώρισε τη σοβαρότητα του προβλήματος του χρέους. «Το πραγματικό πρόβλημα είναι το εθνικό χρέος, ότι δεν μπορούν να το λύσουν», είπε. «Γι' αυτό λοιπόν, αντί να σφίγγω τα δάχτυλα και να τσακίζω τις αρθρώσεις μου για το εθνικό χρέος, γι' αυτό εδώ και χρόνια, ξέρετε, ο Νέιλ, οι άνθρωποι λένε «αγοράστε ασίμι, χρυσό», και τώρα λέω «αγοράστε bitcoin, γιατί χρειαζόμαστε υγιές χρήμα». Αν θέλετε να φτιάξετε τον κόσμο, διορθώστε τα χρήματά μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.